Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νέστορα. Το ζήτημα ασφάλεια και εγγυήσεις αποδείχθηκε για άλλη μία φορά ότι ήταν ο γόρδιος δεσμός που απέτρεψε μία συμφωνία. Η κυβέρνηση στην Άγκυρα επιμένει να παραμείνει η Τουρκία και στο μέλλον εγκύτρια δύναμη μιας επανενωμένης Κύπρου και ότι πρέπει να έχει στρατιωτική παρουσία εκεί. Όλα αυτά γράφονται στην Handelsblatt. Τον τόνο στο Κραν Μοντάνα δεν έδινε, τονίζει η γερμανική εφημερίδα Μουσταφά Κιντζή, αλλά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούστογλου. Και αυτός είχε σαφείς οδηγίες από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν. Το ότι ο Ερντογάν δεν έχει κανένα κίνητρο να προβεί σε υποχωρήσει στο Κυπριακό διαφαινόταν ήδη πριν από την έναρξη της διάσκευης, τονίζει η εφημερίδα. Η Κύπρος παραμένει χωρισμένη. Τώρα, Σωτήριο, πώς εκτιμά η εφημερίδα η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να έχει να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις, έτσι? Έτσι είναι. Τώρα, οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, τονίζει η εφημερίδα, ολοκληρώθηκαν δίχως αποτελέσμα. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών απέτυχε στην προσπάθεια διαμεσολάβησης, σημειώνει η ηλεκτρονική έκδοση τώρα της Tagesspiegel του Βερολίνου. Όπως εκτιμά η εφημερίδα, η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το διχοτομημένο νησί, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, και την ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ άλλων, μπορεί να συνεχιστεί η διαμάχη για τα πιθανόν σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Κύπρου. Και ενώ είχαμε και αναφορές από το γνωστό, ο Ντερ Σπίγκελ, έτσι? Έτσι είναι. Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό απέτυχαν για άλλη μία φορά, τονίζει το Σπίγκελ online, παρατηρώντας ότι οι ελπίδες δεν εκπληρώθηκαν και ότι οι Ελληνοκύπροι και η Τουρκία επέριψαν την ευθύνη ο ένας τον άλλον για την κατάληξη. Για ολοκληρωμένο ναυάγιο, Νέστορα, κάνει λόγο η Frankfurter Rundschau και εκτιμά ότι έτσι απέτυχε η μέχρι σήμερα πιο πολλά υποσχόμενη προσπάθεια για λύση του Κυπριακού. Η διχοτόμηση του νησιού, τονίζει, εδραιώνεται. Τέλος, η ηλεκτρονική έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας Die Welt σημειώνει ότι η Τουρκία και η Ελλάδα τερμάτισαν τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΕ επειδή διαφωνούν σχετικά με τον ρόλο των τουρκικών στρατευμάτων. Η εφημερίδα προβαίνει στην εκτίμηση ότι η επανένωση δεν είναι ορατή. Μάλιστα. Σωτήρη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το.